Γράφει ο άλλος ένα post στα social media. Ανοίγει παρένθεση, συνεχίζει να γράφει, βάζει τελεία και αλλάζει πρόταση χωρίς να κλείσει την παρένθεση την οποία άνοιξε ο ίδιος πριν από λίγο. Πάρε και δύο πυρούνια και έλα να μου τα καρφώσει στα μάτια μα είναι. Άμα ο καθένας είναι να κάνει ό,τι να είναι. Και αφού αποφάσισες να βγεις από τον νόμο και να τη δεις εγκληματίας, μη μένεις μόνο εκεί πέρα. Έλα να μου κλέψεις το πορτοφόλι, να μου βάλεις γκαζάκια στο σπίτι, να παγάγεις την οικογένειά μου, έλα να μου τραβήξεις το βραγιά από πίσω να μου κάνεις γουέτζι λες και είμαστε στο Οχάιο. Παίξε μπάλα ρε παιδί μου, νιώθεις ελεύθερος. Αφού δεν σε νοιάζει τίποτα. Αδιαφορείς που εγώ βλέποντας την παρένθεση να μένει ανοιχτή στην αιωνιότητα θα κάνω να κοιμηθώ 3,5 εβδομάδες και θα με πάνε στο γιατρό με σπασμούς. Δεν με νοιάζουν τα ορθογραφικά, δεν με νοιάζουν ούτε καν τα γκρίκλεις ούτε καν τα κεφαλαία. Αλλά το να μην κλείσεις μια παρένθεση την οποία εσύ ο ίδιος άνοιξες σου αξίζει να μην σε ξαναμιλήσει άνθρωπος ποτέ. Να ζήσεις για πάντα μόνος σου μέσα στη μιζέρια και να μην σου δίνει σημασία ούτε στον πάγκο των Ελλαντικών. Να παρακαλάς για 10 φέτες γαλοπούλα. Τάντε παρακαλώ, βάλτε μου λίγο γαλοπούλα. Ουστ από το κοπρόσχυλο! Καθόλου υπερβολικό. Δεν είμαι.